Κάτι το οποίο λέει την τραυμάτισε σε όλη την υπόλοιπη ζωή της. Πάμε να δούμε. Ποια είναι η άποψή σου για αυτό το χαμό που γίνεται τον τελευταίο καιρό στο Hollywood με τη σεξουαλική παρενόχληση? Αισθάνθηκα μια τεράστια ανακούφιση που άρχισαν αυτά να γίνονται γνωστά και να αρχίσουν οι γυναίκες άφοβα πλέον να μιλούν. Το είπα αμέσως όμως εγώ στους γονείς μου ότι κάτι δεν. 12 χρονών. Ήμουν τυχερή ότι δεν με άγγιξε αυτό μόνο με λόγια και με χειρονομία που αμέσως την απέφυγα εγώ. Αλλά ήταν αρκετά ρούτα τα δίδα να με τραυματίσουν. Χωρίς να με αγγίξει κανένας, κατάλαβες. Ναι. Άλλο πρόσωπο στη δεύτερη περίπτωση. Άλλο πρόσωπο στη δεύτερη περίπτωση. Και τα δύο πάρα πολύ γνωστά. Και το είπες στους γονείς σου? Το είπα στους γονείς, δεν το είπα στους γονείς μου. Οι οποίοι πώς αντέδρασαν? Θυμόσαν, αλλά επειδή ήταν πολύ ισχυρός. Θυμόσαν πάντα τα δίπλα με γονείς μου σε αυτό. Η κίνηση, ούτε καν άγγιγμα για εμένα, σου λέμε, τραυμάτισε σε όλη μου τη ζωή. Και στη σχέση σου με τους άντρες στην πορεία μετά την ενηλικίωσή σου? Βέβαια επηρεάζει. Ο άλλος, να δεις, ο δεύτερος, όταν έκαμε έτσι μου λέει, αν πας Ελλάδα, αυτά που θα συνηθίσεις έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι, μου λέει, στην Ελλάδα. Οπότε εγώ εμίσα την Ελλάδα. Την Ελλάδα που μου ανέφερε τούτος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν μπορώ, τι να τον πω. Απίστευτο. Τρομερό, τη είπε θα πα Ελλάδα και θα έχει σεξουαλική παρενόχληση στην Ελλάδα συνέχεια. Αυτό είναι η Ελλάδα. Ναι, γιατί έτσι. Ο τρόμος που προσπάθησε να τη βγάλει. Άρα δύο φορές, μία όταν έγινε 12 χρονών και οι δύο άνθρωποι ήταν πολύ γνωστοί. Και ισχυροί. Και ισχυροί, και γι' αυτό οι δικοί τη δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Ναι, αλλά η Αλέξα το είπε. Το είπε, αλλά επειδή ήταν ισχυρός ο πρώτος. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, απλά θύμωσαν πάρα πολύ. Ναι, αυτό είπε. Το σωστό βήμα, αυτό θέλω να πω. Ναι. Ναι. Το είπε κατευθείαν στους γονείς της, μίλησε. Θα μπορούσε να μην έχει μιλήσει και να της έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο τραύμα. Που δεν είναι η χειρονομία, δηλαδή δεν είναι. Που κι αυτό. Είναι η αίσθηση που σου αφήνει. Πόσο πλάσιμο είναι. Ναι, είναι η σεξουαλική παρενόχληση που γίνεται λεκτικά. Πόσο μάλλον σε ένα κοριτσάκι που το θυμότανε, το θυμάται ακόμα και τώρα και την έχει τραυματίσει. Μα λέει ότι μίσησε την Ελλάδα από αυτό. Ναι, είναι, καλή εικόνα για την Ελλάδα. Ναι, δηλαδή πήγαινε στην Ελλάδα και θα σε παρενοχλούν όλες. Οι άντρες φέρονται έτσι. Τι τραγικό. Ειδικά στον χώρο που κινείται, φαντάζομαι, εννοούσε έτσι. Γι' αυτό είναι επίσης μια γενίκευση. Και αυτό κρατάμε, μα αυτό δεν κρατάμε πάντα, ρε παιδιά, και για κάθε. Ας πούμε, δεν λέω τώρα, δεν το συγκρίνω, αλλά για κάθε επαγγελματικό χώρο, χίλιοι καλοί να είναι και ακούς το αρνητικό, να, αλλάζει η γνώμη σου για όλο το χώρο. Δηλαδή, εδώ πήγε να αλλάξει η γνώμη της για ολόκληρη τη χώρα. Και τώρα δεν είναι μόνο το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Όταν μιλάμε για ένα παιδί 12 χρονών. Μα όλα γράφονται. Αυτό, τώρα. Μα είπε ότι επηρέασε και τη σχέση μου με τους άντρες αυτό το πράγμα. Όχι, έχει κι άλλα μέσα. Δηλαδή, ποιος πάει να υπονοήσει κάτι σε ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Σωστό. Είναι εγκληματικό, παιδί. Είναι για μέσα. Είναι πολύ άρρωστο. Ναι, είναι εγκληματικό. Υποδεραστία υπάρχει, δεν είναι κάτι. Καθιστά έγκλημα. Πόπο, φοβερό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σας πάω σε ένα παλιό μας γνώριμο, ο Πέτρος Κωστόπουλος. Βέβαια, να πω κάτι. Επειδή βλέπουμε και στο εξωτερικό, τώρα τελευταία είδαμε και το εξώφυλλο του. Ναι, με όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες μίλησαν ανοιχτά για τη σεξουαλική παρενόχληση που έχουν δεχθεί.